Η 75χρονη Άνια Χέλμινελ από τη Φιλανδία μαζί με τις συνομήλικες φίλες της ήρθαν οι περισσότερες για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο και σήμερα κάτω από τις φιλοσχές του Δημοτικού Κήπου δείχνουν εμπράκτος στο φακό της Κρήτη TV τι σημαίνει αθλητισμός στην τρίτη ηλικία. Η χρυσή ευκαιρία για το ταξίδι τους στην Ελλάδα, την Κρήτη και το Ρέθυμνο είναι η διεξαγωγή του 7ου Ευρωπαϊκού Γυμναστικού Φεστιβάλ Golden Age. We hope that the people move and keep themselves in good condition and have fun. And also that have fun together. Για μία εβδομάδα περίπου 500 άνθρωποι άνω των 50 ετών από 16 διαφορετικές χώρες του κόσμου συμμετέχουν στο Golden Age που φέρει τη σφραγίδα της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και υλοποιείται με την υποστήριξη των θεσμικών φορέων της Κρήτης αλλά και των γυμναστών και εκπαιδευτών αθλημάτων του Ρεθύμνου. Μ' αρέσει πάρα πολύ που η πόλη μου αυτή την εβδομάδα έχει ξυπνήσει και κοιτάζει δεξιά-αριστερά και βλέπει ανθρώπους παντού να γυμνάζονται ταυτόχρονα. Καθημερινά, πρωί και απόγευμα, οι πλατείες, τα πάρκα, τα μνημεία και όλοι οι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι του Ρεθύμνου ζωντανεύουν είτε με τις γυμναστικές επιδείξεις των ανθρώπων της χρυσής ηλικίας είτε με τις χορευτικές τους φιγούρες. Ο 64χρονος Σαλβαντόρε Μακρύ από το Λουξεμβούργο είναι επικεφαλής μιας από τις πολλές ομάδες των επισκεπτών μας που σήμερα επέλεξαν τη Μαρίνα για να αθληθούν με θέα την παραλία και το ιστορικό φρούριο της Φορτέτσας. Μαζί του είναι και ο 68χρονος φίλος του Ζόνι Ρόιτερ. Gymnastic is a beautiful sport for all age and especially for the golden age and we have in our group or our club have gymnastics from two little boy to old golden age yes and that's very important to be here for the first time as the Luxembourg the gymnastic group. For me it's to be on the stage each equal each age do you have. You'll be there and that's what that's very important. Οι επισκέπτες του Ρεθύμνου που στέλνουν την αγάπη τους στην Κρήτη TV και το Ρέθυμνο δηλώνουν γοητευμένοι από την κριτική φιλοξενία και τις ξεχωριστές ομορφιές του τόπου, καθώς συνδυάζουν τον αθλητισμό με τις εκδρομές. Είναι οι καλοί πρεσβευτές μας αυτή τη στιγμή προς τις χώρες τους. Μπορεί οι ίδιοι να μην ξανάρθουν ή μπορεί να θέλουν να ξανάρθουν να μην τα καταφέρουν, αλλά σίγουρα θα πούν τον καλό λόγο για την περιοχή μας, για την προσπάθειά μας, για τη φιλοξενία μας, για τα ωραία μέρη που έχουμε. Η αυλαία του Golden Age θα πέσει αύριο το απόγευμα στην πλατεία Μικρασιατών στο ιστορικό κέντρο.